Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Για πείτε μας τώρα, πώς τα καταφέρατε αυτή η προσπάθεια. Και πώς νιώθετε καταρχάς. Σας είδαμε λίγο και χθες, ήσασταν συγκινημένος. Είναι ωραίες στιγμές για εσάς, έτσι. Οπωσδήποτε είναι κάτι που... εντάξει, δεν... περίμενα να τελειώσω το λύκειο, ας πούμε, αλλά το πανεπιστήμιο που προέκυψε δεν το φανταζόμουν ποτέ, ήταν κάτι το άπιαστο, ας πούμε. Και οπωσδήποτε δεν μπορεί να μην είσαι συγκινησμένος και να μην χαίρεσαι, ας πούμε, για αυτό το πράγμα. Ήταν κάτι το πολύ σπουδαίο για μένα. Δεν μπορώ να το, ακόμα να το... Να το πιστέψετε. Να το πιστέψετε. Πόσο δύσκολο ήταν, πόσο δύσκολο είναι αυτό που πετύχατε. Ωραία. Να κάτσετε να διαβάσετε για να... τώρα αυτό προέκυψε γιατί μετά το λύκειο λέω θα διαβάσω. Γιατί και εγώ να μην... με τους άλλους συμμαθητές θα... διαγωνιστώ, γιατί να μην περάσω κι εγώ σε μια σχολή. Και προσπάθησα πολύ. Το χρόνο διάβασα, δεν έκανα φροντιστήρια βέβαια, και δεν το λέω γιατί ίσως κάνουν άλλοι, αλλά το λέω γιατί ήταν αρκετά αυτά που διδασκόμαστε στο σχολείο από τους καθηγητές, οι οποίοι βέβαια τους ευχαριστώ πολύ και ήταν γιατί τους αξίζει, είναι αξιανός. Κάνανε δηλαδή μια μεγάλη προσπάθεια, τους βλέπω συνεχώς να θέλουν να τα δώσουν τις γνώσεις τους. Πάντως κύριε Μουδατσάκη, πρέπει να έχετε και πάθος, έτσι. Περάσατε δύσκολα χρόνια, προσπαθήσατε στα πρώτα χρόνια να ζήσετε, να επιβιώσετε. Προφανώς δεν σας δόθηκαν οι δυνατότητες για να σπουδάσετε. Όχι, δεν μπορούσα βέβαια, δεν ήταν δυνατόν. Μπορούσα όμως, διάβαζα ας πούμε, μ' άρεσε έτσι να διαβάζω, διάβαζα πολύ, αλλά στο σχολείο δεν μπορούσα να πάω. Ήταν μετά την κατοχή, εγώ πήγα την κατοχή στο σχολείο. Μετά το 41, τα πέσανε διάλεξη πρωτιστές στο Ηράκλειο. Μετά πήγα μετά την κατοχή, πήγα και έμαθα την τέχνη με του βιβλιοδέτη. Μετά άνοιξα το δική μου επιχείρηση μετά το στρατό που χρειαζόταν πολύ σκόπο, ας πούμε, να στηρίξεις μια δουλειά και την εποχή, άρχισες από το τίποτα. Και δεν ήταν αδύνατο. Αλλά μπορούσα όμως να διαβάζω, ας πούμε, να πω. Μετά ήρθε η οικογένεια, πάλι ήθελε κόπο, ξέρω εγώ, αλλά το ότι δεν είχα μάθει γράμματα και το ότι δεν είχα τις γνώσεις που έπρεπε και που είχαν τελικά και πολλοί άλλοι, ήταν φανερό ότι μου λείπανε και στη δουλειά μου και στις αποφάσεις μου και στις σχέσεις μου. Νομίζω πως ήταν καλύτερα, έπρεπε να υπάρχουν εφόδια, έπρεπε. Και αυτό θα έλεγα ότι η διαβίου μάθησης που τώρα, γίνεται στον τόπο μας, πρέπει να δίδει πολλά εφόδια στους ανθρώπους και μάλιστα σε αυτούς που είναι στην παραγωγή. Κύριε. Και τους δίνει εφόδια και στην εργασία τους να είναι αποδοτικότεροι και στις οικογένειές τους και στις σχέσεις τους και στη ζωή τους και στην προσωπικότητά τους. Κύριε Μουδατσάκη, να σας ρωτήσουμε, τώρα που περάσατε στο Πανεπιστήμιο, έχετε και άλλους στόχους στην πορεία αφού το ολοκληρώσετε? Εντάξει, δεν πρέπει κανείς να σκέφτεται το χρόνο. Να μην λέει, ξέρεις, αυτό δεν το κάνω γιατί είμαι και σε μια ηλικία. Άμα έτσι το κάνει, δεν πρόκειται να... Έτσι, δεν το σκέφτομαι αυτό καθόλου. Εγώ όπως προέκυψε το γυμνάσιο και στη συνέχεια το λύκειο, και έλεγα τότε, λέω, θα πάω και όπου πάει. Κύριε Μουδατσάκη, δείχνετε τον δρόμο πάντως. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Θα έχετε συμφοιτήτρια και την εγγονή σας, ισχύει αυτό? Ναι, στο ίδιο. Θα σας κάνει παρέα στο πανεπιστήμιο? Θα κάθετε μαζί σας? Στο τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας, έτσι.
Και έχω μια χαρά, δεν ξέρετε πώς θα το. Πώς θα πάω στο Πανεπιστήμιο, πώς θα. Λίγα καλιά φορά. Άρα, κύριε Μουδατσάκη, επειδή έχουμε και τον κύριο Κοτσόβολη εδώ στο στούντιο κοντά μας, φοιτητής του μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και μάλιστα πήρε το μετάλλιο. Δεν υπάρχει χάσμα γενναιών στη γνώση τελικά, έτσι. Όχι. Σίγουρα. Όλα είναι θέμα θέλησης. Όλα είναι θέλησης και δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Άμα σκεφτόμαστε, έχουμε δυνάμεις, πολλές δυνάμεις μέσα μας που όταν τις απελευθερώσαμε ή τις χρησιμοποιήσαμε, κάνουμε εκείνο που θέλουμε. Δεν μπορεί να το λέμε αυτό ποτέ. Αλλήμωνο, δεν σκέφτηκα ποτέ πως είμαι αυτά τα χρόνια, πως όχι, ίσως να ήταν και το σχολείο που η εκδοχή του, ο κόσμος εκεί όλου, οι καθηγητές, οι συμμαθητές, ίσως να επηρέασε και αυτό όλο το κλίμα. Αλλά ο άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ να λέει, ξέρετε, δεν μπορώ, η υγεία μου δεν το επιτρέπει, τα χρόνια οι μου συνθήκες, δεν επιτρέπει. Τα χρόνια, μάλιστα. Δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και μου να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και εσείς. Καλή σταδιοδρομία και στους δύο. Πάντα επιτυχίες και ό,τι καλύτερο. Να πετύχεις όλους τους στόχους. Λοιπόν, τώρα πάμε στο Θάνο Τσιρό.